Κυρίες και κύριοι, φίλοι της ατμοσφαίρησης, καλησπέρα σας. Το COE TV σήμερα παίζει πόλο εκτός έδρας, καθώς βρισκόμαστε στην Πάτρα και το κολυμβητήριο Αντώνης Πεπανός για τους ημιτελικούς και τους τελικούς του πρωταθλήματος παιδών Under 15. Πρώτος ημιτελικός, λοιπόν, το πρωί της Δευτέρας, αυτός ανάμεσα στον ΑΟΠ Φαλήρου και τον Ναυτικό Όμιλο Βουλιαχμένης, να περάσουμε στη σύνθεση του Φαλήρου. Για την ομάδα του Νίκου Μπαμπάνα, Μπερδές, Σαντριβανόπουλος, Μάρκογλου ο αρχηγός, Καλκαβούρας, Τσόκας, Σάρος, Κόχυλας, Τσάπρας, Γεροντόπουλος, Μισορεβίθης, Χαραλαμπόπουλος, Γαλάνης, Παπαχρίστος, Στρογγυλούδης και Περίδης. Οι 15 που επέλεξε ο Νίκος Μπαμπάνας, συνεργάτης του Σταμάτης Χέλμης. Βλέπουμε αυτή την ώρα την παρουσίαση της ομάδας του ΑΟΠ Φαλήρου. Και να περάσουμε τώρα στη σύνδεση του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαχμένης. Για τη Βουλιαχμένη, Τυμπλής, Λεβαντής, Φωτόπουλος, Γαρουφάλης, Γιαννάτος, Γεωργιάδης, Χατζής, ο αρχηγός, Γερακιός, Δελιγιάννης, Αλευράς, Μπέλεσης, Σιούτης, Γιαννόπουλος, Παπα-Νικολάου και Τσιμόγιαννης για την ομάδα του Στέλιου Πρωτονοτάριου, συνεργάτης του Γιώργος Χατζηδάκης. Πρώτος ημιτελικός λοιπόν στην Πάτρα για το Φάληρο και τη Βουλιαχμένη, οι οποίες διεκδικούν την είσοδό τους στο μεγάλο τελικό της διοργάνωσης, ο οποίος θα διεξαχθεί το απόγευμα στο ανοιχτό κολυμβητήριο του Ναυτικού Ομίλου Πατρών. Το COE TV πάντα κοντά σε όλες τις ηλικίες, σε όλες τις προσπάθειες που γίνονται στην ελληνική ατμοσφαίρα, και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να δώσουμε εικόνα και ήχο από τις μικρότερες κατηγορίες. Για να φτάσουν στον ημιτελικό, το παλιό Φάληρο επικράτησε 13-4 της Νεπατρών, ενώ η Βουλιαχμένη επικράτησε 7-5 του ΠΑΟΚ. Στον έτερο ημιτελικό, τον οποίο θα παρακολουθήσετε επίσης ζωντανά από το COE TV, θα αναμετρηθούν ο Ανόγλου Φάδας με τον Νο Πατρών. Τελευταίες οδηγίες από τους δύο προπονητές και αναμένουμε ένα πάρα πολύ έντονο και συναρπαστικό παιχνίδι. Πολύ ταλέντο και στις δύο ομάδες και πολλά από αυτά τα παιδιά θα στελεχώσουν και την εθνική ομάδα σε λίγο διάστημα από τώρα. COE TV λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε subscribe. Διαιτητές στον ημιτελικό οι κύριοι Μύραλης και Κατσόνης. Είναι σημαντικό σε αυτές τις ηλικίες να ορίζονται και κορυφαίοι διαιτητές. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει ο πρώτος ημιτελικός του πρωταθλήματος παιδών. Το σπριτ κερδίζει η ομάδα της Βουλιαχμένης. Με τον αρχηγό, τον Δημήτρη Χατζή. Ο Αλευράς έχει την μπάλα. Βλέπουμε τη ζώνη του Αποφαλήρου. Ο Αλευράς προσποιείται, θα σουτάρει μπλοκ εκεί, το rebound
Κλέβουν την μπάλα παίκτες του Φαλήρου. Πρώτη καλή άμυνα για την ομάδα του Νίκου Μπαμπάνα. Και τώρα ο Μπερδές θα δώσει δεξιά. Τσόκας προσπαθεί να βγει στο εξάμετρο. Πολύ κλειστή ζώνη της Βουλιαγμένης και θα βγουν και ανάμεσα. Ένα σούτ από μακριά και γκολ. Το 1-0 στον ημιτελικό από τον Δημήτρη Σάρο. Στο 7-3 ανοίγει το σκορ. Ο παίκτης του Φαλήρου, το νούμερο 6. Ας δούμε το replay. Από μακρινή απόσταση. Ένα χαμηλό σουτ που ευνηδίαζε τον τερματοφύλακα της Βουλιαγμένης. 1-0 το Φαλήρο μπροστά. Γερακιός για τον Όμιλο στη δεξιά πλευρά. Γίνεται το μπάσιμο από τη θέση 3 προς το πρώτο δοκάρι. Για να δούμε αυτό το εξάμετρο, η μπάλα θα περάσει εκτός από την προσπάθεια του Δημήτρη Χατζή. Στην περιφέρεια η μπάλα για το Φάληρο. Πολλές προσποιήσεις, ένα σουτ και μπλοκ, το οποίο βγήκε από τον Γιώργο Σιούτη, που μάρκαρε στα 2 μέτρα το φουνταριστό του Φαλήρου. Και υπάρχει αποβολή. Αποβολή στην κόντρα, την οποία κερδίζει ο Λεβαντής, το νούμερο 2 της Βουλιαγμένης. Παίξει παραπάνω για τα παιδιά του ίδιου πρωτονοτάριου. Σιούτης από δεξιά. Στον Αλευρά. Αλευράς. Υπάρχει πάσα στο δοκάρι. Γίνεται το σούτ, μπάλα θα καταλήξει εκτός. Είχε μείνει μόνο του το δεύτερο δοκάρι της Βουλιαγμένης. Δεν πήγε μπάλα εκεί. Μια χαμένη ευκαιρία με παίκτη παραπάνω για την ισοφάριση. Το 1-0 παραμένει για το Φάληρο στα 5,5 λεπτά του πρώτου καλέπτου. Τσόκα θα περάσει την μπάλα στα 2 μέτρα και ένα απλό φάουλ που κερδίζει ο Χαραλαμπούπουλος. Τσόκας και πάλι. Μια προσπάθεια εδώ. Υπάρχει βούλιαγμα σύμφωνα με τους διαιτητές στην προσπάθεια του Μάριου Καλκαβούρα. Γερακιός με την μπάλα. Η Βουλιαγμένη στην επίθεση. Δεξιά τώρα στον Αλευρά. Νέα επίθεση για τη Βουλιαγμένη μετά τον μπλοκ. Μπάλα στα 2 μέτρα. Κλέψει όμως εκεί από τους παίκτες του ΑΟΠ Φαλήρου. Με δύο φουνταριστές στο Φάληρο και κλέψιμο τώρα από τον Αλευρά. Στα πρώτα λεπτά διακρίνουμε την νευρικότητα των δύο ομάδων. Το επαθλό είναι μια θέση στο μεγάλο τελικό, που το καταλαβαίνουμε ότι τα παιδιά έχουν άγχος. Ένα σουτ, απόκρουση από τον Δημήτρη Μπερδέ. Σε πολύ καλή τοποθέτηση. Μπάλα αριστερά τώρα στον Τσόκα. Προσπαθεί για την τρίπλα. Αργύρης Τσάπρας παίρνει τον χώρο που τον αναλογεί. Θα περάσει την μπάλα στα 2 μέτρα, αλλά εκεί πολύ γρήγορη βοήθεια από τον Σιούτη, ο οποίος ολοκλήρωσε το κλέψιμο για την ομάδα της Βουλιαγμένης. Πολύ γρήγορα η βοήθεια στα 2 μέτρα από τους αμυντικούς της περιφέρειας. Σε αυτή τη φάση ο Μπιμπλής δίνει στο Σιούτη, ο οποίος δεν έχει σκουφάκι σε αυτή τη φάση. Λεβαντής ακόμα πιο αριστερά. Ένα πέρασμα στα 2 μέτρα.
Προσπαθεί για το γύρισμα. Η προσπάθεια πριν από το Φωτόπουλο στα δύο μέτρα της Βουλιαγμένης. Τσάπρας έχει χώρο, τραβάει τον αμυντικό, περνάει την μπάλα στα δύο μέτρα και γυρίζει ξανά πολύ γρήγορα αυτή τη φορά ο Κυριάκος Λεβαντής και κλέβει την μπάλα σε αυτή την μπάσα προς τον φουνταριστό. Υπτάμενη αλλαγή από τους παίκτες της Βουλιαγμένης και τώρα ο Ιάσονας Αλευράς με την μπάλα. Σιούτης στο Χατζή, προσπαθεί να πάρει το φάλο ανάμεσα σε δύο, κλέβουν οι παίκτες πάλι και πάλι. Πρώτη πάσα στον Τσόκα για τον ΑΟΠ Φαλήρου. Μια προσπάθεια εδώ και 2-0. Πάρα πολύ ωραία κίνηση και εξαιρετική εκτέλεση από τον Μάριο Καλκαβούρα, ο οποίος στα 2 λεπτά πριν το τέλος του πρώτου καλύπτου γράφει το 2-0. Ας δούμε το replay. Είχε πάρει θύσος φουνταριστός, πήρε ωραία assist, εκτέλεσε την απέναντι γωνία παρότι είχε αμυντικό μπροστά του και γράψε το 2-0 ο Καλκαβούρας. Το Φάλιρο προηγείται με 2-0. Μια προσπάθεια τώρα από τα 2 μέτρα. Ο Μπερδές δεν έχει πρόβλημα σε αυτή τη φάση. Κόντρα φάουλ. Η μπάλα είναι ξανά για τη Βουλιαγμένη. Κόντρα φάουλ στο κέντρο περίπου της πισίνας. Στα εσά δύο ομάδες, Λεβάντη στο σουτ, μπλοκ εκεί, πάρα πολύ. Πάρα πολύ καλά στημένη η άμυνα του Φαλήρου. Το μπλοκ νωρίτερα ήταν από τον Σάρο, η μπάλα δεξιά τώρα στον Μάρκογλου. Τσόκας αριστερά. Τσόκας θα σουτάρει μπάλα για λίγο εκτός. Η Βουλιαγμένη στην επίθεση, μπαλα αριστερά, ένα σουτ και μειώνει η Βουλιαγμένη με ένα πολύ δυνατό σκαστό στην πρώτη γωνία. Ας δούμε το replay. Στα 56 δευτερόλεπτα βλέπω αυτό το γκολ από την περιφέρεια για τη Βουλιαγμένη από τον Χατζή. Πάρα πολύ δυνατό σουτ. Ο αρχηγός Βουλιαγμένης σημειώνει το πρώτο γκολ της ομάδας σε αυτόν τον ημιτελικό. Ο Καλκαβούρας έχει πάρει το φάουλ δεξιά στον Μάρκογλου και έχουμε επιθετικό φάουλ στα 2 μέτρα. Λεβαντής προωθεί στον Αλευρά που έχει κάνει το διαγώνιο μπάσιμο στη θέση 1. Θα περάσει την μπάλα. Ο Μπερδές εξαιρετική επέμβαση στα 10 δευτερόλεπτα με τη λήξη του πρώτου κταλήπτου. Μια μακρινή προσπάθεια εδώ. Φιλόδοξο από τον Δημήτρη Μπερδέ. Τέλος το πρώτο κταλήπτο του πρώτου ημιτελικού του πρωταθλήματος παιδών. Το Φάλιρο προηγείται με 2-1 της Βουλιαγμένης. Σε πολύ λίγο και πάλι κοντά σας. Να σημειώσω για όλους όσοι μας ακούν ότι από τη θέση που είμαι δυσκολεύομαι λίγο να διακρίνω καθαρά τα σκουφάκια, τα λευκά του Φαλήρου. Αν κάνω κάποιο λάθος να με συγχωρήσετε. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο στο CoTV.
Κυρίε, κυρίε. Και τα παιδάκια. Ο Δέχο Μολοταχός για το δεύτερο οκτάλεπτο του πρώτου μητελικού του προαθήματος παιδών. ΑΟΠ Φαλήρου και Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης. Διεκδικούν την είσοδό τους στο μεγάλο τελικό της διοργάνωσης, ο οποίος θα διεξαχθεί στο ανοιχτό κολυμπητήριο του Ναυτικού Όμιλου Πατρών. Το Φάλιρο στην επίθεση, ένα πέρασμα στα 2 μέτρα και αποβολή. Αποβολή που κερδίζει ο Χρήστος Χαραλαμπόπουλος. Για το Φάλιρο, παίκτης παραπάνω για την ομάδα του Νίκου Μπαμπάνα. Ένα σουτ και απόκρουση από τον Αχιλέα Μπιμπλή. Βγαίνει αυτός ο παίκτης λιγότερο για την ομάδα του Λίπερο Κοντοντάριου. Το σκορ παραμένει στο 2-1. Λεβαντής, ένα πέρασμα στα 2 μέτρα, προσπαθεί να γυρίσει. Ήταν ο Δημήτρης Φωτόπουλος στην προσπάθεια στα 2 μέτρα, ο Μπερδές δεν είχε πρόβλημα και σε αυτή τη φάση. Καλγαβούρας στον Μάρκογλου. Σάρος αριστερά στον Νικόλα Κόχυλα. Σάρος ξανά από μακριά, θα σουτάρει μπλοκ εκεί από τον Σιούτη. Έχουν περιορίσει αρκετά η μία ομάδα την άλλη. Αλευράς τώρα. Ένα πέρασμα στα 2 μέτρα. Το γυριστό προσπάθησε να κάνει εκεί ο Δημήτρης Φωτόπουλος. Είναι πολύ καλές οι άμυνες και αποτελεσματικές από τον Δημήτρη Σάρο στην άμυνα αυτοδεριστού του Φαλήρου. Κόχυλας τώρα για το Φάλιρο, θα περάσει την μπάλα. Καλή άμυνα αυτή τη φορά από τον Αλευρά. Αλευράς με ευκαιρία για τη Βουλιαγμένη. Έχει πάρει ένα απλό φάουλ και οι παίκτες του Φαλήρου κλέβουν. Για να δούμε. Ένα πέρασμα στα 2 μέτρα. Κλέψιμο σύμφωνα με τους διαιτητές. Και time out το οποίο ζητά ο Νίκος Μπαμπάνας. 5 και 26 μήνες το τέλος του δεύτερου οκτάλεπτου. Πάρει και κάρτα στο πάγκο του Φαλήρου. Πρώτο time out λοιπόν για τον προπονητή του Φαλήρου, τον Νίκο Μπαμπάνα. Είναι στα ίσα δύο ομάδες, δεν έχουμε κάποιο αριθμητικό πλεονέκτημα.
Ο Σάρος περιμένει, δίνει δεξιά τώρα στον Μάρκογλου, αριστερό χειράς. Σάρος πλησιάζει, έχει καλό σουτ, μπλοκ. Το μπλοκ το οποίο βγήκε από τον Κωνσταντίνο Παπα-Νικολάου της Βουλιαχμένης. Νέα καλή άμυνα από τα παιδιά του Πρωτονοτάριου. Σιούτης δίνει δεξιά και έχουμε αποβολή. Έχουμε αποβολή που έχει κερδίσει ο Κυριάκος Λεβαντής στην κόντρα ουσιαστικά. Παίκτης παραπάνω για τη Βουλιαχμένη και φυρέει για ισοφάριση του ναυτικού ομίλου. Τώρα διαμορφώνεται. Διαμορφώνονται οι θέσεις στο ψαβό παραπάνω. Αλευράς, μια πάσα στα... στο δοκάρι και ισοφάριση από τον Κυριάκο Λεβαντή από το πρώτο δοκάρι στο 4-37. 2-2 το σκορ στον ημιτελικό. Ας δούμε την επανάληψη. Στο πρώτο δοκάρι, γλίστησε και λίγο προς το κέντρο, πήρε την μπάλα, άψογη. Άψογη εκτέλεση από τον Κυριάκο Λεβαντή, 2-2. Όλα στα ίσα ξανά στον ημιτελικό. Μάρκο Γλου το σουτ και γκολ φανταστικό στο διαγώνιο στο 4-14. Ο αρχηγός του παλιού Φαλήρου Παναγιώτης Μάρκο Γλου δίνει το προβάδισμα ξανά στην ομάδα με 3-2. Το ξαναδούμε, αξίζει. Βλέπουμε εδώ πόσο ωραία άνοιξε το χέρι του, σούταρε στην απέναντι γωνία. Παναγιώτης Μάρκοβλου, τελευταίο σκόρ του παιχνιδιού, χρονικά, Σιούτης. Θα περάσει την μπάλα, Αλευράς. Έχει δημιουργήσει αρκετά ρήγματα ο Αλευράς με αυτά τα διαγώνια μπασίματα τα οποία κάνει από τη θέση 3, συνήθως προς τη δεξιά πλευρά. Σιούτης. Περνάει τώρα την μπάλα. Θα γυρίσει εκεί και θα πάρει το πέναλτι. Θα πάρει το πέναλτι. Ο Δημήτρης Φωτόπουλος για τη Βουλιαχμένη από την assist του Σιούτη και στην εκτέλεση πηγαίνει ο Χατζής. Ευκαιρία για ισοφάριση, Χατζής απέναντι στον Μπερδέ. Χατζής θα σηκωθεί και θα σκοράρει. 3-3 για τη Βουλιαχμένη στο 3-50. Βλέπουμε ξανά την εκτέλεση πέναντι του Χατζή. Δεύτερο προσωπικό γκολ στο παιχνίδι. 3-3, το ντέρμπι συνεχίζεται στο Αντώνης Πιπανός. Το κόντι βρίσκεται στην Πάτρα. Σάρος. Ζώνη ανάμεσα στο περίπου για τη Βουλιαχμένη. Σάρος προχωράει. Μια λόμπα, δοκάρι. Έξυπνο ήταν. Λεβαντής από δεξιά για την ομάδα του Στήλου Πρωτονοτάριου. Τώρα ανοίγει ο Σιούτς και παίρνει την μπάλα στη δεξιά πλευρά. Λεβαντής και Σιούτς αλλάζουν την μπάλα. Ένα πέρασμα στα 2 μέτρα και πάλι 2 φινταριστούς στο γύρισμα. Δοκάρι, πολύ καλή προσπάθεια από τον Δημήτρη Φωτόπουλο εδώ. Μάρκογλου προσποιείται, Σάρος, ένα πέρασμα εκεί, υπάρχει βούλιαγμα στην προσπάθεια του Καλκαβούρα που προσπάθησε να μπει ως δεύτερος συνταριστός. Αλευράς τώρα δεξιά για τη Βουλιαχμένη. Σιούτη στην περιφέρεια. Θα περάσει τώρα την μπάλα. Καθαρή άμυνα σύμφωνα με διευθυντές από τον Δημήτρη Σάρο και αποβολή. Αποβολή του Σιούτη στην κόντρα την οποία έχει κερδίσει
ο Καλκαβούρας, παίκτης παραπάνω για το Φάληρο και ευκαιρία στο τελευταίο δίλεπτο του δεύτερου καλέπτου για ένα νέο προβάδισμα του Φαλήρου. Για να δούμε αυτό παραπάνω, ο Καλκαβούρας στον Σάρο θα σουτάρει απόκρουση εντυπωσιακή από τον Αχιλέα Πιπλή. Σε ακόμα ένα λιγότερο της Φιλιαχμένης. Τσιμόγιαννης για την Φιλιαχμένη από τη δεξιά πλευρά. Επίσης αριστερόχειρας. Δίνει στον Αλευρά. Πάσα απέναντι. Να πάσα τώρα που στα δύο μέτρα κλέβουν εκεί οι παίκτες του Φαλήρου. Μάρκο Γλου κολυμπάει γρήγορα. Περιμένει τους συμπαίκτες του. Με πάσα απέναντι. Αν δεν κάνω λάθος είναι ο Δημήτρης Αντριβανόπουλος με την μπάλα. Έχει υποδειχθεί κόρνερ. Το προηγούμενο σουτ, 43 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του δεύτερου καλέπτου, σκόρνε στο 3-3. Ο Στέλιος Πρωτονοτάριος διαφωνεί με το κόρνερ που δόθηκε. Η διακοπή οφείλεται ότι ένας παίκτης έχει όλο το σκουφάκι του. Λοιπόν, τώρα είναι η επαναφορά. Αντριβανόπουλος στην αριστερή πλευρά. Δίνει δεξιά στο Μάρκογλου. Σάρο στην κορυφή. Δύο φουνταρίστε τώρα για το Φάληρο. Αντριβανόπουλος από αριστερά. Σάρο πλησιάζει. Θα σουτάρει. Νέο κόρνερ που παραχωρεί ο Αχιλλέας Πιπλής. 24 δευτερόλεπτα, τα 20 για τους τυπικά γηπεδούχους του ΑΟΠ Φαλήρου. Σαντριβανόπουλος από αριστερά. Σάρος πλησιάζει. Νέο σουτ και πάλι ο Πιπλής. Πολύ σταθερός. Ολοκληρώνεται λοιπόν και το δεύτερο οκτάλεπτο του πρώτου ημιτελικού του πρωταθλήματος παιδών ανάμεσα στον Φαλήρου και τη Βιλιαχμένη. Το σκόρ είναι στο 3-3. Ζωντανή μετάδοση από το COE TV. Επιστρέφουμε με το τρίτο οκτάλεπτο της αναμέτρησης. Πάμε να δούμε τους χορηγούς μας.
Επιστρέψαμε λοιπόν, ζωντανή μετάδοση από το COE TV. Στην περιγραφή του αγώνα είναι ο Ρέσης Κανελόπουλος, στη σκηνοθεσία Κώστας Μάρκου. Τρίτο 8 λεπτό, το σκορ στο 3-3 και το σπριντ είναι για τη Βουλιαγμένη. Απόκριση από τον Μπερδέ στην πρώτη προσπάθεια της Βουλιαγμένης στο τρίτο 8 λεπτό. Τσόκος από αριστερά για το Φάληρο στον Σάρο. Η μπάλα δεξιά στον Τσάπρα, εκείνος στον Μάρκογλου. Ένα σούτ από μακριά, μπλοκ εκεί από τον Παπα-Νικολάου, ο οποίος μπήκε στην πορεία της μπάλας. Επιθετικό φάουλ εις βάρος του Φαλήρου. Η μπάλα στη Βουλιαγμένη και πάλι. Ο Σκούτης έχει κολυμπήσει γρήγορα από δεξιά και παίρνει την μπάλα. Τώρα βγήκε στη δεύτερη γραμμή ο Λεβαντής. Ο Νικολάου προσποιείται αριστερά στο Χατζή, ένα σούτ ο Μπερδές. Δεν θα συναντήσει πρόβλημα σε αυτή τη φάση. Πολύ καλή τοποθέτηση από τον τερματοφύλακα του Φαλήρου. Στο σημερινό παιχνίδι. Τσόκας για τον Φάληρο. Δεξιά στον Μάρκογλου. Τσόκας εκ νέου. Η μπάλα αριστερά στον Σάρο. Ένα σούτ αυτή τη φορά. Ο Πιμπλής είναι αυτός που θα πραγματοποιήσει την επέμβαση. Έχουμε άλλωστε δύο από τους καλύτερους θεματοφύλακες συγκεκριμένες ηλικίες στο σημερινό παιχνίδι, τον Αχιλέα Πιμπλή και τον Δημήτρη Μπερδέ. Παπα-Νικολάου στον Αλευρά. Προσπαθεί η Βουλιαγμένη. Κλέψιμο από τους παίκτες του Φαλήρου. Οφείλω σε αυτό το σημείο να αναφέρω κάτι, και αυτό είναι ότι τα παιδιά αυτά παίζουν από την Παρασκευή πρωί βράδυ συνεχόμενα παιχνίδια. Σήμερα έχουν ακόμη δύο. Είναι αρκετά δύσκολο, είναι ένα final 12, τελική φάση με 12 ομάδες. Είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια. Τσόκα στο σούτ, ο Πιμπλής και πάλι το rebound είναι για το Φάληρο. Ας δούμε τη φάση. Τελειώνει ο χρόνος για το Φάληρο. Σάρος έχει την μπάλα, σουτ. Το μπλοκ από τον Σιούτη. Εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη κούραση σε αυτά τα παιδιά, καθώς παίζουν non-stop αγώνες εδώ στην Πάτρα αυτές τις μέρες, και τώρα κάνουν υπερπροσπάθεια για να μπουν στο τελικό και να κατακτήσουν ένα μετάλλιο. Ο Μπερδές περιμένει για την πρώτη πάσα. Τώρα θα επιλέξει αριστερά στον Τσόκα. Τσάπρα στη δεξιά πλευρά για τον Άπο Φαλήρου. Θα πάρει τον σούτ απόδοση από τον Πιμπλή. Και υπάρχει και κατοχή για τη Βουλιαγμένη. Γιάσονας Αλευράς από δεξιά για τον Όμιλο. Λεβαντής είχε κάνει ωραία κίνηση για ξεμαρκάρισμα. Παίρνει το φάουλ, αλλά νομίζω είναι μέσα από τα 6 μέτρα και δεν μπορεί να εκτελέσει. Αλλαγή κατοχής καθώς δεν είχε παίξει την μπάλα σύμφωνα με τους κανονισμούς. Το είδαν οι διαιτητές φυσικά. Τώρα η πρώτη πάσα από τον Μπερδέ, με συγχωρείτε. Ο Τσάπρας από δεξιά για το Φάληρο, το σκορ στο 3-3.
Σάρος, τελειώνει ο χρόνος, ένα σούτο Μπιμπλής και πάλι. Μεγάλοι πρωταγωνιστές ως τώρα στην αναμέτρηση οι δύο πορτιέρε. Αδιαμφισβήτητα θα έλεγα. Έχει μια ευκαιρία για μικρή κόντρα η Βουλιαγμένη. Ένα σούτ, ο Μπερδές χωρίς πρόβλημα. Προς το παρόν οι δύο ομάδες αλληλοεξοδετερώνονται. Μάρκο Γλουτόρα από τη δεξιά πλευρά για το Φάλινο. Στον Τσόκα, στην αριστερή. Πλησιάζει, προσπαθεί να πάρει το εξάμετρο, δεν το έχει κερδίσει. Ξανά Μάρκο Γλου. Σηκώνεται μια πάσα, ωραία φάση. Για λίγο θα μπορούσε να μπει ένα υπέροχο γκολ με ομαδικότητα από το Φάλερο. Για λίγο εκτός η προσπάθεια του Χρήστου Χαραλαμπόπουλου. Ξεμαρκαρίστηκε πάρα πολύ ωραία και πήρε την πάσα από τον Μάρκο Γλου. Σιούτης. Περιμένει το φουνταριστό, δίνει αριστερά. Χατζής, η Λόμπα, ο Μπερδές δεν έχει πρόβλημα. Έρευνη διάτσικη στην προηγούμενη φάση για τον οδοφύλακα του Φαλήρου. Η ομάδα του Νίκου Παπάνα στην επίθεση. Μάρκο Γλου στον Σάρο, τελειώνει ο χρόνος, ένα σουτ. Μπλοκ από τους παίκτες του Πρωτονοτάρη τώρα. Γιώργος Σιούτης από δεξιά. Αλευράς προσπαθεί να περάσει την μπάλα, υπάρχει κλέψιμο από τον Τσόκα. Πρώτο ημιτελικό του πρωταθλήματος παιδών ανάμεσα στο Φάλιρο και τη Βουλιαγμένη. Το σκορ στο 3-3 αυτή τη στιγμή. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο λεπτό του τρίτου οκταλέπτου. Πολύ χαμηλό σκορ. Τσάπρας από δεξιά για το Φάλιρο. Θα πάρει το σουτ. Νέο μπλοκ από τον αρχηγό της Βουλιαγμένης αυτή τη φορά, το Χατζή. Έχει λειτουργήσει αυτό το ανάμεσα που παίζει Βουλιαγμένη. Τώρα ένα σουτ και σκοράρει ο αρχηγός του Φαλήρου, Παναγιώτης Μάρκογλου, στα 38 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Ας δούμε το replay. Πέρασε την μπάλα πάνω από το σώμα του τερματοφύλακα. Και πανηγύρισε έντονα. Ο αρχηγός του Φαλήρου, Παναγιώτης Μάρκογλου, γράφει το 4-3. Η Βουλιαγμένη θα επιχειρήσει στα τελευταία δευτερόλεπτα που τσανίκουν να ισοβαρίσει το παιχνίδι. Υπάρχει αποβολή εδώ. Υπάρχει αποβολή που κερδίζει ο Χατζής, παίκτης παραπάνω για τη Βουλιαγμένη. Να η ευκαιρία που έπεσαν οι παίκτες του Πρωτονοτάριου. Ο Χατζής με αυτό το μπάσιμο κέρδισε την ποινή. Λεβαντής στο δοκάρι. Εκεί όπου βρισκόταν ο Νίκος Γεωργιάδης, αλλά έπεσαν πάνω του δύο παίκτες του Φαλήρου και έκλεψαν την μπάλα. Ο Μπερδές κρατάει την μπάλα, τέλος στο τρίτο κάδρο της αναμέτρησης. Το Φάλερο προηγείται με ένα γκολ, 4-3. Μας περιμένει ένα συναρπαστικό 4ο οκτάλεπτο στον ημιτελικό. Σε πολύ λίγο και πάλι κοντά σας.
Αθηνά. Τέταρτη και τελευταία περίοδος στον ημιτελικό του πρωταθλήματος παιδών ανάμεσα στο Φάληρο και τη Βουλιαχμένη. Το σκόρ είναι στο 4-3. Όρκος νίκης και από τις δύο ομάδες. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει το τελευταίο 8 λεπτό. Το σπριντ είναι για τη Βουλιαχμένη. Αλευράς. Τώρα βγήκε ο Σιούτης εκεί να σούτα από τον Αλευρά. Μπερδές σε απόλυτη ετοιμότητα. Κόχυλας έχει περάσει στα δεξιά στον Σάρο. Δεξιά τώρα ένα σούτ απόβληση από τον Μπιμπλή στην προσπάθεια του Μαρκογλου. Και τώρα ο σούτ για τη Βουλιαχμένη. Σιούτης έχει χώρο, θα τον εκμεταλλευτεί. Σηκώνεται προς ποιήση, σουτάρει ο Μπερδές και πάλι σε εξαιρετική τοποθέτηση. Και υπάρχει και αποβολή, όχι με συγχωρείτε, υπάρχει κόντρα φάουλ. Η μπάλα είναι στον Λεβαντή, όπως θα κάνει την αναφορά και όπως κέρδισε και το κόντρα φάουλ. Νωρίτερα, ένα πέρασμα στα δύο μέτρα. Η προσπάθεια είναι εκτός την μπάλα στην προσπάθεια του Γεωργιάδη. Τελευταίο 8 λεπτό στον ημιτελικό του πρωταθλήματος. Ακολουθεί το Ανώ Γλυφάδας No Patron σε διαφορετικό link στο YouTube του COE TV. Κόχυλας από δεξιά για το Φάληρο, ακόμα πιο δεξιά. Πάρα πολύ ωραίο τρίτο προσωπικό γκολ από τον Παναγιώτη Μάρκογλου, τον αρχηγό του Φαλήρου, στο 6-0-4, γράφει το 5-3 και δίνει προβάδισμα πρόκρισης στην ομάδα του. Ας το ξαναδούμε. Φανταστικό σούτ στο διαγώνιο. Δείτε ξανά. Ένα υπέροχο γκολ από τον Παναγιώτη Μάρκογλου στο 6-0-4. Και δεύτερο προσωπικό, μάλλον είναι το τρίτο προσωπικό και δεύτερο διαδοχικό, για να τα πω πιο σωστά. Η Βουλιαχμένη του Στέλιου Πρωτονητάρου τώρα είναι πίσω με δύο γκολ. Κλέψαμε τους παίκτες του Φαλήρου. Μάρκογλου τώρα αριστερά στον Τσόκα, ένα πέρασμα στο δεύτερο φουνταριστό που είχε μπει. Υπάρχει εδώ επιθετικό φάουλ. Το κέρδισε ο Λεβαντής. Άρης Μπέλεσης
για την Βουλιαχμένη. Έχει χώρο, μοιράζει αριστερά στο Χατζή, έχει πάρει το εξάμετρο και κερδίζει και την αποβολή, καθώς δεν τον άφησαν να εκτελέσει. Time out. Time out από τον Σίλιο Πρωτονοτάριο. Το πρώτο από τα δύο που δικαιούται. Στο 5-0-6 αυτό το time out, η Βουλιαχμένη θα έχει παίκτη παραπάνω και ευκαιρία να μειώσει στο ένα γκολ. Για να δούμε αυτή την προσπάθεια με παίκτη παραπάνω για τη Βουλιαχμένη. Λεβαντής αριστερά στο Χατζή, τον πιέζουν λίγο παραπάνω τον αρχηγό της Βουλιαχμένης. Χατζής παίρνει την μπάλα, σηκώνεται, σουτάρει, δοκάρι. Φάνηκε ότι θα σουτάρει στο διαγώνιο και επέλεξε έξυπνα την πρώτη γωνία. Δεν στάθηκε τυχερός σε αυτή τη φάση ο αρχηγός Βουλιαχμένης, σε ένα κρίσιμο σημείο αυτό το δοκάρι για την ομάδα του Θέλη Πρωτονοτάριου. Κόχυλας για το Φάλερο στον Μάρκοβλου. Θα σουτάρει ο Πιβλής, θα αποκρούσει για να δούμε τη διεκδίκηση ο τερματοφύλακας Βουλιαχμένης. Θα πάρει το rebound οριστικά. Χατζής τώρα από την αριστερή πλευρά θα προσπαθήσει να κάνει την τρίπλα και να κερδίσει και την αποβολή. Λεβαντής στον Αλευρά. Λεβαντής, Αλευράς τώρα. Τελειώνει ο χρόνος στο σουτ, μπλοκ από τους παίκτες του Φαλήρου. Το παραπάνω συνεχίζει την καλή δευτερόλεπτα. Μπαίνει ο παίκτης, τα ίσα δύο ομάδες. Χατζής, θα σουτάρει νέο μπλοκ από τους παίκτες του Φαλήρου. Αυτή τη φορά από τον Τσόκα. Ο οποίος παρενέβη στην πορεία της μπάλας. Πολύ καλή άμυνα από τους παίκτες του Μπαμπάνα. Θα διαχειριστούν και το χρόνο τώρα οι παίκτες του Φαλήρου. Μάρκογλου, τελειώνει ο χρόνος, είναι μακριά, με προσποίηση σουτάρι, δεν είναι ανάσημο. Λεβαντής δεξιά. Λεβαντής από μακριά, ένα πέρασμα στα δύο μέτρα και υπάρχει αποβολή. Υπάρχει αποβολή που κερδίζει ο Δημήτρης Φωτόπουλος. Κλέψιμο, πάρα πολύ σημαντικό κλέψιμο στον παίκτη παραπάνω που έχει Βουλιαχμένη από τον Δημήτρη Σάρο, ο οποίος τώρα πιέζεται για να δούμε το rebound, το παίρνουν οι παίκτες Βουλιαχμένης. Κλέψιμο στο κλέψιμο λοιπόν. Μπέλες θα σουτάρει για λίγο εκτός. 2-13 πριν το φινάλε του ημιτελικού. Μια χαμένη ευκαιρία για τη Βουλιαχμένη να μειώσει στο ένα γκολ. Το Φάλερο έχει τον πρώτο λόγο για την πρόκριση στο μεγάλο τελικό της διοργάνωσης. Δεν θα βιαστούν. Τσόκας θα περάσει την μπάλα. Μια τρίπλα που έχουμε εδώ. Κλέψιμο.
από τον Άρη Μπέλεση. Θα δει την μπάλα τελευταία στιγμή, φανταστική τρίπλα εδώ. Ο Κωνσταντίνος Παπανικολάου γεννημένος το 2009. Μια φανταστική τρίπλα, το σούτ από το Χατζή, απόκρουση από τον Μπερδέ, ο οποίος πανηγυρίζει έντονα. Και time out από τον Νίκο Παπάνο, το δεύτερο που δικαιούται στο 1-22. Το φάουλ είναι μία ανάσα από την πρόκριση στον τελικό. Ο χρόνος του time out ολοκληρώθηκε για τον Νίκο Παπάνα και τον Άουπ Φαλήρου. Το σκορ στο 5-3, 1-20 πριν το τέλος του αγώνα. Μάρκο Γκλου κρατάει την μπάλα. Θα σουτάρει. Θα περάσει μπάλα εκτός. Τελευταίες προσπάθειες από τους παίκτες του Τέλειου Πρωτονοτάριου. Παπα-Νικολάου κολυμπάει. Time out. Στα 48 δευτερόλεπτα το δεύτερο time out από το Τέλειο Πρωτονοτάριο. Τα 48 δευτερόλεπτα απομένουν στον πρώτο χρονικά ημιτελικό του πρωταθλήματος παιδών. Οι βουλιαγμένοι στην επίθεση. Το Φάλιρο προηγείται με 5-3. Θα πάνε σε μια γρήγορη επίθεση λογικά. Αλευράς. Παπα-Νικολάου ξανά στον Αλευρά. Ένα shoot block. Πολύ σημαντικό από τον Τσόκα. Το Φάλιρο. Έχουν μείνει 30 δευτερόλεπτα. Ο Μάρκο Γκλου κρατάει την μπάλα. Εδώ οι γονείς στο κολυμπητήριο έχουν σηκωθεί όρθιοι και χειροκροτάνε τα παιδιά. Το παλαιό Φάλιρο θα βρίσκεται στον τελικό του πρωταθλήματος παιδών και θα διεκδικήσει το τρόπαιο και το χρυσό μετάλλιο. Η ομάδα του Νίκου Παπάνα τα κατάφερε με σκορ 5-3 και το απόγευμα θα διεκδικήσει το χρυσό. Αντίθετα, η βουλιαγμένη του Τέλειο Πρωτονοτάριο θα διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο στο μικρό τελικό. Ακολουθεί ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα στον Ανόγλη Φάτας και τον Ναυτικό Όμιλο Πατρών. Σας περιμένουμε και σε αυτή τη μετάδοση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνετε μαζί μας. Ραντεβού σε πολύ λίγα λεπτά.